Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή χρονιά. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, αρχίζουμε και φέτος τα θεολογικά μας σεμινάρια με την προσδοκία και την ευχή να μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε περισσότερο στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας και εμείς να ωφεληθούμε, να οικοδομηθούμε στην πίστη μας και στη ζωή την πνευματική της Εκκλησίας, αλλά και αυτά τα οποία εμείς εδώ θα μάθουμε, θα ακούσουμε, θα εμβαθύνουμε σε αυτά, να γίνουμε πολλαπλασιαστές αυτών των μηνυμάτων στο λαό του Θεού, το οποίος έχει ανάγκη από πνευματική στήριξη και βοήθεια και θα έλεγα ελπίδα. Φέτος έχουμε επιλέξει ως γενικό θέμα των θεολογικών μας σεμιναρίων λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, πνευματική αναμόρφωση του ανθρώπου. Απλώς μια σκέψη θα πω, δεν θα κάνω εισαγωγική ομιλία πάνω στο θέμα. Εξάλλου πιστεύω ότι αυτά που θα μας πει ο Άγιος Μεσογείας θα μας εισαγάγουν στο θέμα και θα μας βοηθήσουν από την πρώτη αυτή συνάντηση και σύναξή μας να προσδιορίσουμε ακριβώς τον στόχο και τον σκοπό του φετινού μας σεμιναρίου. Απλώς θα έλεγα ότι κινούμενοι μέσα στο ποίμνιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διαπιστώσαμε ότι κάπου, να πω, όχι πάσχει η λατρευτική μας ζωή, κάπου εμείς πάσχουμε εν σχέση με τη λατρευτική μας ζωή και πρέπει να προλάβουμε αυτή την ασθένεια, αν θέλετε, και να τη θεραπεύσουμε. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό φοβούμε πάρα πολύ ότι λόγω είτε της άγνοιας είτε ακόμη και κάποιας έτσι πνευματικής τεμπελιάς και αδιαφορίας, αν δεν προσέξουμε μπορεί να ξεφύγουμε από την ουσία της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας και να επισέλθει το κοσμικό, το ανθρώπινο πνεύμα και στοιχείο σε αυτή, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη, για να μην πω αδύνατη, η μετοχή μας σε αυτό το οποίο τελείται μέσα από την όλη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό το οποίο τελείται? Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν και τείνουν να μας εκτρέψουν από αυτή τη ζωή της Εκκλησίας μας? Θα τα ακούσουμε από τα σεμινάρια. Μέσα στη φαρέτρα του ο Άγιος Μεσογείας έφερε πολλά εφόδια τα οποία θα μας καταθέσει. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συστήσω, έτσι. Είναι εις εξ ημών. Δεν είναι απλώς συνεργάτης, είναι συνεργός στο όλο έργο εδώ της Αρχιεπισκοπής. Τονίζησαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πέρσι. Πολύ τον ευχαριστώ για την αγάπη του και τον κόπο τον οποίο έχει κάνει για να βρίσκεται σήμερα μαζί μας και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Καλώς ήρθατε. Θέλω και εγώ να εκφράσω έτσι τις ευχές μου για τη νέα χρονιά και τις θερμές ευχαριστίες μου για το γεγονός ότι με ξαναπροσκαλέσετε, όχι ασφαλώς για να με ταλαιπωρήσετε, αλλά για να γίνω κι εγώ κοινωνός αυτής της ατμόσφαιρας που τόσο όμορφα τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομηθεί στην Εκκλησία της Κύπρου και όπου οφείλω δημόσια να ομολογήσω ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσα κάτι ανάλογο να βρω στον τρόπο με τον οποίο εμείς ως Εκκλησία λειτουργούμε στην Ελλάδα. Να πω λίγο μερικές λέξεις που χρησιμοποιήσατε τώρα, με τις οποίες δεν συμφωνώ. Και οι λέξεις είναι οι εξής. Είπατε να μάθουμε
να ακούσουμε, να εμβαθύνουμε, μετά είπατε να προλάβουμε και να θεραπεύσουμε και μετά μιλήσατε για κινδύνους και για φαρέτρες. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Εγώ δεν θα ήθελα να έρθω σε αυτό το σεμινάριο για να διδάξω και κάποιοι να μάθουν από αυτά που εγώ ξέρω ή να ακούσουν και να μιλήσω και κάποιοι να ακούσουν. Είναι καλή η λέξη εμβαθύνουμε όλοι μαζί, δηλαδή να δούμε αυτόν τον θησαυρό που ήδη έχουμε και που είναι η Θεία Λατρεία όπως μας προσφέρεται από την Εκκλησία, κάπως να τον επιμεληθούμε περισσότερο μέσα μας και κοινά να δούμε όχι τους κινδύνους τόσο που υπάρχουν και τέτοιοι, όσο τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται μέσα από τη Θεία Λατρεία να καταλάβουμε το μυστικό της ζωής και να προσεγγίσουμε λίγο το μυστήριο του Θεού. Πριν από λίγες μέρες ήταν στην Αθήνα ο Μητροπολίτης Κορέας και κάναμε μια πολιτιστική, διαπολιτισμική μάλλον, εκδήλωση, κοινή, στην οποία έγινε και ένας διάλογος και του έκανα μία ερώτηση. Εσείς βρίσκεστε σε μία χώρα πολύ μακρινή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πολιτισμικά, με ανθρώπους που αλλιώς μάθανε ιστορικά να σκέπτονται, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλες συνήθειες, άλλους τρόπους της έκφρασης του προσώπου τους, με άλλα δεδομένα μέσα στην κοινωνία. Τι τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους, κάποιους από αυτούς, και δείχνουν ένα ενδιαφέρον προς την Ορθοδοξία? Να πω ότι ήμασταν κάποιοι καταπληκτικοί άγιοι και είχαμε μια φοβερή ζωή με σημεία? Δεν είμαστε. Να πω ότι έχετε έναν φιλοσοφικό λαό που μπαίνει μέσα στη θεολογία μας με έναν φιλοσοφικού τύπου προβληματισμό και αυτό τον αναπαύει? Δεν ισχύει. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει? Μπορεί μια λέξη. Λατρεία. Του κάνω δεύτερη ερώτηση. Στη λατρεία τι? Αυτό που φαίνεται, δηλαδή τους αρέσουν οι εικόνες μας, το παράξενο, οι κινήσεις μας, το τελετουργικό, η αρχιτεκτονική μας, τι ακριβώς? Λέει, πιθανόν κάποιους να τους εντυπωσιάζουν τέτοια πράγματα, κυρίως αυτό το οποίο υπάρχει ως δυναμική μέσα στη λατρεία μας. Πριν από 2 χρόνια, ο τότε πρωθυπουργός, πρόεδρος μάλλον, της Ελβετίας, που αλλάζει κάθε 6 μήνες, και τον οποίο συνέβη να τον έχω γνωρίσει πριν από λίγα χρόνια, μου ζήτησε να μεσολαβήσω να πάει στο Άγιον Όρος να περάσει ένα Σαββατοκύριακο. Ήταν το Σαββατοκύριακο του Θωμά το 2008. Κανονίσαμε λοιπόν και πήγε. Αυτός είναι πιστός καθολικός, αλλά άνθρωπος πάρα πολύ διανοούμενος, σκεπτόμενος. Πήγε λοιπόν στη Σιμωνόπετρα, όπου από την Παρασκευή της διακαινησή μου έμεινε μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Κάθισε ο άνθρωπος, πήγαινε στις ακολουθίες και σηκώθηκε το Σάββατο το πρωί η ώρα 4. Πηγαίνουν ευγενικά οι μοναχοί και του λένε, αν θέλετε, μην έρχεστε τόσο νωρίς. Καταλαβαίνουμε ότι δεν κατανοείτε τη γλώσσα, δεν ξέρετε από τη σειρά και τη διάταξη την τάξη της ακολουθίας. Μπορείτε να έρθετε λιγάκι, εκτός αν σας ενδιαφέρει για να μάθετε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μάθω, όπως τουλάχιστον εσείς νομίζετε, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ζήσω αυτό που αισθάνομαι ότι εσείς ζείτε μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Διότι εγώ δεν ήρθα ούτε να σκέπτομαι, ούτε να προσεύχομαι. Μπορούσα να προσευχηθώ και στο δωμάτιό μου. Αλλά μου δίδεται η ευκαιρία να αισθανθώ ότι είμαι σε μία κοινότητα προσευχομένων, όπου η σχέση τους με το Θεό είναι ζώσα και όπου ο Θεός είναι παρόν. Και κάθισε και πήγε και την άλλη μέρα στις 4 η ώρα.
κάτι υπάρχει στη λατρεία, το οποίο κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι εκτεθειμένοι στη δική της πραγματικότητα μπορούν να το διακρίνουν. Και εμείς που έχουμε κάπως συνηθίσει, μπορεί και να το χάνουμε. Υπ' αυτήν την έννοια, νομίζω ότι και η επιλογή του θέματος, η επαναανακάλυψη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω δυο φορές τον όρο για να δώσω έμφαση, το πρόθεμα μάλλον, στο να βρούμε ξανά αυτόν τον θησαυρό που ήδη έχουμε και να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε στη ζωή μας και ταυτόχρονα να δούμε τις μορφές αυτές μέσα από τις οποίες χάνουμε το μυστικό του, νομίζω είναι πολύ σοφό και πάρα πολύ αναγκαίο. Λέει, υπάρχουν ένα, σκεφτόμουν έτσι το μεσημέρι που καθόμουν, πώς κάπως να μπω στο θέμα. Υπάρχουν τρεις λέξεις που πραγματικά μας αλλοιώνουν το ήθος μας. Η μία είναι η εκνομήκευση της χάριτος, η δεύτερη είναι η εκλογήκευση της πίστεως και η τρίτη είναι η εκοσμήκευση της μυστηριακής ζωής. Θα πω δύο λέξεις για την κάθε μια στην αρχή και μετά θα πω στο θέμα. Τι θα πει η εκνομήκευση της χάριτος? Πολλές φορές και εμείς το παθαίνουμε. Αντί να εκτεθούμε μπροστά στην χάρη του Θεού ως έκχυση του ελέους Του, της αγάπης Του, της ελευθερίας μας ως δώρο Του, καθόμαστε και μένουμε στις νομικές διατάξεις που αναπόφευκτα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία για να δημιουργήσουν το σκεύος μέσα από το οποίο μεταφέρεται η αλήθεια της και αποκτούμε ένα πολύ νομικό μυαλό. Ας πούμε στη λατρεία, καθόμαστε και ασχολούμαστε και θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν πλήστες όσες συζητήσεις, αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε, αν τις ευχές πρέπει να τις λέμε εκφόνος ή μυστικός, αν τα πληρωτικά της λειτουργίας πρέπει να είναι δυο φορές ή μία, αν, και χάνουμε όλο το νόημα της μυστικής μας σχέσεως με το Θεό μέσα από αυτή την οδό που λέγεται λατρευτική ζωή. Το άλλο που ανέφερα είναι η εκλογήκευση της πίστεως. Στο πρώτο στηρίζεται κυρίως αυτός ο συντηρητισμός, ο νοσηρός συντηρητισμός που αναπτύσσεται μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Το δεύτερο, η εκλογήκευση της πίστεως, είναι μια έκφραση του ορθολογισμού των ανθρώπων. Θέλουμε πάρα πολύ τα επιχειρήματα. Θέλω να με πείσεις, Πάτερ. Και γίνεται μια προσπάθεια να βρούμε μια εκκλησία λογικών επιχειρημάτων, πολύ στενών εισόδων για να μπει κανείς μέσα στο μυστήριο του Θεού. Το χάνει κανείς το μήνυμα. Το τρίτο είναι η μεγάλη απειλή που υπάρχει και ο κίνδυνος, και εδώ θα συμφωνήσω με τον Θεοφιλέστατο, ο κίνδυνος να χάσουμε τελικά το μυστήριο όπως μας προσφέρεται μέσα από τη λατρεία. Να πω λίγο σιγά σιγά στο τι είναι η λατρεία. Κάποιοι πηγαίνουν στην εκκλησία, αισθάνονται ότι πρέπει να πάνε στην εκκλησία, διότι έτσι συνήθισαν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εγώ πάω στην εκκλησία και ηρεμώ και κάθομαι και σκέφτομαι. Κάποιοι τρίτοι θέλουν να πάω στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Κάποιοι άλλοι για να δώσουν έκφραση στην πίστη τους, επειδή οι χριστιανοί και εγώ δηλώνω χριστιανός, πηγαίνουν στην εκκλησία, πηγαίνω και εγώ στην εκκλησία. Υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις που μπορούμε να δούμε και εμείς στη ζωή μας λίγο ως πολύ να έχουν μπει. Και εκτός από τη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ακολουθίες, να μπαίνει είτε λίγο το συναίσθημα, είτε λίγο κοινωνικοί λόγοι, είτε λίγο κάπως μια νοσηρή πίστη. Και σιγά σιγά να πηγαίνουμε για χρόνια στην Εκκλησία, να ξέρουμε τα τροπάρια απ' έξω, η καρδιά μας να μην μπορεί να ακούσει.
προετών, 2 ετών, μου ζήτησαν κάποιο σχολείο, κάνανε, θυμάμαι αν το είπα σε κάποιο φίλο, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπήρξε αφορμή εδώ, κάνανε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, τα παιδιά ενός σχολείου. Και με κάλεσαν και εμένα, ήταν στη δική μου τη Μητρόπολη, καλούσανε κάποιος εκεί πέρα να δώσω μια συνέντευξη. Πήγα λοιπόν κι εγώ, άρχισα με ρωτάνε για τη φυσική, για το τέτοιο, για πέρα. Σε κάποιο σημείο, λέει ένα παιδί, λέει, με συγχωρείτε κύριε. Πετιέται ένα κορίτσι και του λέει, δεν είναι κύριε. Τι είναι, λέει, είναι πάτερ. Λέει ένα, ούτε πάτερ είναι, είναι σεβασμιότατε. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ, λέει, δεν πηγαίνω στην εκκλησία. Είναι αμαρτία. Του λέω, πώς σε λένε. Μου λέει, Γιώργο, ας σου κάνω μια ερώτηση. Εάν εσύ ήσουν ένα Θεός και έβλεπες τον Γιώργο την Κυριακή του μπορεί να κοιμάται, στενοχωριόσουνα. Λέει, δεν ξέρω, διότι τελικά δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Πετυχαίται ένα άλλο παιδί και λέει, αν ήμουνα ο Θεός όπως μας τον μάθανε, θα στενοχωριόμουν. Πετυχαίται ένα κορίτσι, λέει, δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Λέω, καλά παιδιά, να σας πω κάτι. Τι να πάτε να κάνετε στην εκκλησία, ρε παιδιά. Πηγαίνετε πρωί-πρωί αντί να κοιμηθείτε Κυριακή. Είναι από εδώ οι άντρες, ξέρω, οι γυναίκες, από εκεί ξέρω εγώ οι άντρες. Είναι όρθιοι. Μιλάνε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε τίποτε. Μια μουσική εντελώς ξένη από τη μουσική με την οποία εσείς είστε συνηθισμένοι. Βγαίνει ένας αξίριστος με μια μπέρδα από πάνω. Κρατάει ένα πράγμα που βγάζει καπνό. Ένα άλλο που καμιά φορά έχει μια φλόγα από πάνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι να πάνε να κάνετε στην εκκλησία. Κόκαλα τα παιδιά. Ρωτάει ένα κορίτσι, με συγχωρείτε, λέει, εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία. Απαντώ λοιπόν εγώ. Εγώ σε τέτοια εκκλησία δεν πατάω. Έτσι δεν πάω. Για να πάω να αντικρίσω αυτό το πράγμα και μόνο, δεν πάω στην ηλικία που είμαι, πολύ μάλλον στη δική σας. Δεν μου λέει τίποτα. Γίνεται μια παύση και λέει κάποιος, σε ποια εκκλησία πηγαίνετε όμως. Τώρα θα σας πω. Σας ευχαριστώ τώρα για αυτό που μου είπατε και θα σας πω που πάω. Και δεν χορταίνω. Να με συνέχεια από την αρχή ως το τέλος, από το πρωί ως το βράδυ και τελειώνει και έχει αγρυπνίες και έχει 8 ώρες και 9 ώρες και στο άγνωστο έχει 16 ώρες και φεύγεις και κάπως θες να το κρατήσεις και πέστε μας, λέει, γι' αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα λίγο να μιλήσω σήμερα και να πω λίγα πράγματα έτσι ώστε να δούμε πώς όταν το χάνουμε αυτό με ένα κοσμικό πνεύμα, τι θησαυρό μπορούμε να χάσουμε. Και έτσι να κάνω την εισαγωγή σήμερα στο θέμα από αυτή την πλευρά, εξειδικεύοντάς το, αν εσείς συμφωνήσετε, αύριο, σε πιο συγκεκριμένα και πρακτικά θέματα. Πόρτα για να μπω στο θέμα αυτό, ήδη πέρασε κανένα τέταρτο, έχω και περιορισμό χρόνου. Με διακόπτεται ξαφνικά και αγχώνομαι μετά. Λοιπόν, πόρτα. Ως πόρτα θα χρησιμοποιήσω 3 λέξεις. Η μία λέξη είναι ο φιλόθεος στοχασμός. Η δεύτερη λέξη είναι η προσευχή. Η τρίτη λέξη είναι η λατρεία. Σας είπα προηγουμένως ότι μερικοί λένε ότι πηγαίνω στην εκκλησία για να σκεφτώ. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει κανείς και στο σπίτι του. Κάτω από συνθήκες ίσως και πιο άνετες. Μέσα σε μια ήσυχη ατμόσφαιρα να καθίσει και να αφήσει λίγο τον εαυτό του να απασχοληθεί διώχνοντας μέρημνες και οτιδήποτε άλλο με θεία νοήματα. Αυτό υπάρχει και ως τακτική, ως πρόγραμμα μάλλον και τυπικό πνευματικής ζωής και στα μοναστήρια. Το βράδυ ας πούμε όταν έχει να κάνει στο κελί του κανείς όλη τη νύχτα να την περάσει,
Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει τον κανόνα του, θα κάνει τις μετάνοιες του, τις προσευχές του, θα μελετήσει. Μπορεί να του πει ο γέροντας να στοχαστεί λιγάκι. Λέγεται αυτό φιλόθεος αδολεσχία. Λέει κάπου ο Δαβίδ στον 70ο, δεν θυμάμαι, δεύτερο, πρώτο ψαλμό, νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύκτας, με την καρδιά μου, άφηνα μάλλον την καρδιά μου να αδολεσχεί, που σημαίνει να κάθεται σε νοήματα ιερά και μεγάλα, και έσκαλε το πνεύμα μου και σκάλιζε κατά κάποιο τρόπο η νοητική μου ύπαρξη τα μηνύματα του Θεού. Φανταστείτε να το λέει ένας Δαβίδ, δηλαδή ο βασιλεύς, με πολέμους, με απειλές, με εκτροπές των παιδιών του, με προσωπικές αναστατώσεις, να βρίσκει χρόνο το βράδυ. Το ψαλτήρι είναι τέτοιο πράγμα. Το ψαλτήρι είναι φοβερό βιβλίο που μπορεί πάρα πολύ ωραία να φωτογραφηθεί η σημερινή μας ζωή σε μια πραγματικότητα ζώντος Θεού. Εκεί ο Θεός δεν ήταν ερώτημα υπάρξεως, αλλά ήταν, είναι παρόν. Και κάθεται και ανοίγει την καρδιά του και είναι όλη η σχέση του προφητάνατος στη συγκεκριμένη περίπτωση και όποιο έτσι το ζει, ζώσα και ενεργός σχέση με τον Θεό. Νυκτός με τα καρδία μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Αυτό δεν είναι βέβαια διαλογισμός. Αυτός είναι ένας κίνδυνος. Ούτε είναι άλματα στοχαστικά. Κάθομαι, ας πούμε, και με έναν σχολαστικό τρόπο στοχάζομαι και αφήνω το μυαλό μου να κουραστεί και μετά να μην καταλάβει τίποτα. Προσέξτε τις δύο λέξεις. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Η καρδία και το πνεύμα. Το είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι για τους έξυπνους, είναι για αυτούς που αγαπάν και ό,τι έχουν σαν σκέψη και σαν καρδιά το ακουμπάν στον Θεό. Υπήρχε ένας ασκητής από τους τελευταίους συγχαστές του Αγίου Όρους. Αν τον έχετε ακουστά, κάποιοι από εσάς μπορεί να τον έχουν, ο πατήρ Αβιμέλεχ, ο οποίος εκοιμήθη σε ηλικία 107 ετών στη μικρά Αγία Άννα. Σε ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι που σίγουρα θα έχει πέσει στα χέρια πολλών από εσάς, Αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας, του μακαριστού ηγουμένου της Μονής του Παρακλήτου, λέει ότι αυτός σαν νέος μοναχός τον συνήντησε στην έρημο του Αγίου Όρους και όταν έτσι κατάλαβε ποιος ήταν, του είπε: «Εσείς γέροντα», ρώτησε ο γέροντας, «τι κάνετε στο κελί?» Και του είπε, του περιέγραψε τα εργόχειρα κτλ. «Εσείς», λέει, «γέροντα, τι κάνετε?» «Εμείς, παιδί μου, νουν τηρούμεν». Αυτό τι είναι? Εμείς, παιδί μου, το νου μας τον προσέχουμε. Ασχολούμαστε με την εγρήγορση. Κλείνουμε τις πόρτες. Πρώτον, στα αμαρτωλά μηνύματα. Δεύτερον, στον αργό λόγο, δηλαδή στα κούφια χωρίς νόημα, και αφήνουμε να πλημμυρίσει ο νους και η καρδιά μας από νοήματα μόνον ιερά και άγια. Αυτός είναι ο αγώνας στην απόλυτη μορφή ενός ησυχαστού. Η τήρηση του νόους. Αυτό που εμείς συνήθως τόσο δυσκολευόμαστε να κάνουμε, και όταν πηγαίνουμε στους πνευματικούς λέμε: «Πάτερ μου, εκεί που καθόμουν, να ξέρω εγώ, το μυαλό μου πήγε στα μαθήματα, στα παιδιά, στις δουλειές, στο δεν ξέρω εγώ τι, στο α, στο β, και ξαφνικά κατάλαβα ότι φτάσαμε στο Πάτερ ημών και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι προηγήθηκε το πιστεύω». Και ούτω καθεξής. Τι να κάνω με το μυαλό μου που μου φεύγει? Λέει πολύ ωραία, χρησιμοποιεί δύο όρους ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Το ένα είναι το πολυπόρευτον της διανοίας και το δεύτερο είναι το ολισθηρόν της διανοίας. Ότι το μυαλό γλιστράει και φεύγει ή τρέχει από εδώ και από εκεί. Το ζούμε όλοι, εμπειρία επ' αυτού νομίζω είναι αρκετά εύκολη. Αλλά είναι δύσκολο το μυαλό να το μαζέψεις. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση και βοηθάει σε αυτό η Εκκλησία. Κάθομαι σε μια γωνίτσα, ήσυχη,
Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ μαζεύω το νου μου, την σκέψη μου και την επιτρέπω να ποτιστεί από θεία νοήματα. Σε αυτό βοηθάει πολύ μια μελέτη. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι λατρεία. Αυτό που λένε πολλοί ότι πηγαίνω και τι λένε. Θέλω πάρα πολύ στην εκκλησία να προσέξω. Μη με ενοχλείς. Μα στην εκκλησία πας για αυτό συγκέντρωση. Κάτι το κελί σου. Θα πούμε γι' αυτό. Δεύτερο επίπεδο, πιο ζωντανό από αυτό. Στο ένα είναι κάθομαι μόνος μου και γεμίζω, όπως είπαμε προηγουμένως, με θεία νοήματα. Σε μια εποχή μάλιστα σαν τη σημερινή, που ο βομβαρδισμός των μηνυμάτων είναι τέτοιος που μας κάνει να γλιστράμε σε οτιδήποτε ανόητο. Κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση ή διαβάζεις εφημερίδες, είναι ογκώδης. Μπαίνεις σε έναν όγκο σκουπιδιών για να διαλέξεις κάτι πάρα πολύ λίγο χρήσιμο. Έχει πολύ από τέτοιο πράγμα και από αργολογία. Όταν λέμε, ας πούμε, τώρα που θα αρχίσουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, τεπελιάς, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας. Καθούμε οι σαχλαμάρες, οι ανοησίες, οι ρηχότητες, αυτά που στην ουσία είναι άδεια λόγια που και αδειάζουν την ψυχή. Και άμα πάμε να πούμε κάτι πιο σοβαρό, έλα τώρα στα ψυχοφέλημα, λένε οι χριστιανοί μεταξύ τους. Δεν σηκώνει κάτι παραπάνω. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ψυχή μας δεν είναι καλλιεργημένη στο σκάλισμα που είπα προηγουμένως, στη δίψα, στην αναζήτηση, στη λαχτάρα να καταλάβει ότι από τον υλικό και φυσικό κόσμο, από αυτό το οποίο ζει ως παχύτητα, μπορεί να γλιστρίζει μέσα από μια ωραία πορτούλα στον κόσμο του πνεύματος και της χάριτος. Και αυτό να βοηθήσει στη συνέχεια, αφού ζεσταθεί λίγο, θερμανθεί η ψυχή, να κάνει την κίνηση της προσευχής. Πάμε λοιπόν στην προσευχή. Πάλι στην Εκκλησία ο σκοπός μας δεν είναι απλώς να κάνουμε μία προσευχή ή να πούμε λόγια προσευχής. Πολλές φορές εμείς λέμε, Πάτερ μου, τι προσευχή να κάνω, λέω το απόδειπνο, διαβάζω την παράκληση ή λέω και τους χαιρετισμούς, είναι εντάξει. Άλλο πράγμα λέω προσευχές και άλλο πράγμα προσεύχομαι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μάθει να λέμε προσευχές. Τα ξέρουμε και απ' έξω πολλοί από εμάς. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτήσμων, ή καθόμαστε και τα λέμε όσο για να πούμε τα γράμματα όπως λέμε. Όλο το είπα. Δόξα τω Θεώ, έκανα και σήμερα την προσευχή μου, πέφτω στο κρεβάτι. Αυτό το πράγμα δεν είναι προσευχή. Εντάξει, είναι μια καλή προσπάθεια, φιλότιμη, που οπωσδήποτε έχει και αυτή την αξία της. Η ψυχή όμως δεν κινείται. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Αυτό μπορεί εύκολα να έχει χασμουριτό. Εύκολα να έχει εμφυρημάδα. Σίγουρα έχει κόπο. Έχει ακαρπία. Είναι καθήκον. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι η προσευχή. Η προσευχή πρέπει να έχει παράσταση ενώπιον του Θεού. Αίσθηση ότι είμαι Θεέ μου, εσύ και εγώ. Είμαι μπροστά σου. Και ταυτόχρονα έχει ομιλία και ακοή. Έχει άγγιγμα του Θεού. Έχει στηριγμό πάνω στον Θεό. Κάθομαι με τα προβλήματά μου. Μέσα σε λίγη ησυχία στο δωμάτιο μου, αν μπορέσω να βρω λίγο χρόνο. Και αφού έτσι λίγο ησυχάσω, σηκώνομαι και λέω, Θεέ μου, εσύ και εγώ. Είμαι πνιγμένος μέσα σε αυτόν τον βούρκο των μεριμνών, στην καλύτερη περίπτωση, των κακών αισθημάτων και σκέψεων στη χειρότερη. Με ενοχλεί ο διπλανός μου, με κουράζει ο εαυτός μου, με απογοητεύουν τα γεγονότα, οι συνθήκες, ο κόσμος, η εκκλησία, τα πάντα. Έχω μια ανάγκη λίγο να βγω, και μέσα σε αυτόν τον ωκεανό, τον τρικυμισμένο που βρίσκομαι, από κάπου να βαντζωθώ. Και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ με ένα πράγμα. Σε ευχαριστώ, σε δοξάζω για αυτό που είσαι, για το ότι υπάρχεις. Πάρε μου την ομίχλη της ψυχής. Δώσ' μου το φως της δικής σου χάριτος. Λέω, Χριστέ, το φως των αληθινών το πρωί. Το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Εσύ που είσαι το φως για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. 6 δισεκατομμύρια για όλους σήμερα.
σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Οπ, θέλω και σε μένα να σημειωθεί το φως του προσώπου σου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ζητώ λοιπόν από το φως του Χριστού. Ζητώ από τη δύναμή του, ζητώ από τη χάρη του. Θέλω να ζήσω ως μέλος της δικής του βασιλείας και κοινωνίας από αυτόν τον κόσμο. Πορεύομαι στη ζωή μου και δεν ξέρω πώς να πάω. Τα γεγονότα με πολεμούν, εκύκλωσαν, ετουβίου, με ζάλα κτλ. Έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες, έχω τον εαυτό μου, έχω τον διπλανό μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τις επιλογές μου, έχω τα γεγονότα, έχω τις συνθήκες, έχω όλο αυτό το πράγμα και ψάχνω για τις συντεταγμένες στο πνευματικό σύστημα συντεταγμένο τις δικές μου. Αν η ψυχή λίγο έτσι μπορεί να γλυκαθεί και να θερμανθεί, στέκεται και προσδοκά. Δεν απαιτεί, αλλά περιμένει. Δεν αισθάνεται ότι δικαιούται, δεν διεκδικεί, ταπεινώνεται. Αλλά πιστεύει ότι μπορεί η αγκαλιά της χάρη του του Θεού να συμπεριλάβει και αυτόν τον ίδιο. Αυτό, όπως και το προηγούμενο, είναι κάτι που γίνεται μέσα, το κάνει κανείς μόνος του συνήθως. Είναι πολύ δύσκολο να προσευχηθείς στην Εκκλησία. Είναι αρκετά ευκολότερο να είσαι στο κελί σου, στο δωμάτιό σου, στην ησυχία σου, στο χώρο σου. Και είναι πάρα πολύ σπουδαία τα δύο αυτά. Αλλά πάμε τώρα στο τρίτο, το οποίο αποτελεί και το θέμα μας, είναι η λατρεία. Η λατρεία είναι πολύ δυνατή λέξη. Λατρεύει μια μητέρα το παιδί της. Το πιάνει στην αγκαλιά και του λέει «Σε λατρεύω». Εκείνη την ώρα δεν σκέφτεται, δεν το κάνει επειδή πρέπει, εκχύνεται. Ανοίγει η καρδιά, και βγαίνει. Και παίρνει από ένα παιδάκι, από ένα μωράκι το οποίο δεν μιλάει. Το οποίο δεν έχει τρόπο να εκφραστεί. Και όμως βγάζει τόσα πολλά. Φτιάχνει σχέση. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναλογία. Άλλο πράγμα είναι ότι ένα ζευγάρι κάθονται και εκφράζουν την αγάπη τους συζητώντας, τρώγοντας, ομονοώντας. Και άλλο πράγμα είναι όταν προχωρούν σε πιο εσωτερικές σχέσεις μεταξύ τους. Τότε που δεν χρειάζεται και να πούν πολλά ή να σκεφτούν και πολλά, αλλά να ζήσουν την αγάπη. Αυτό είναι λατρεία. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Πόση ώρα πέρασε? Κάνω το λόγο εδώ πάνω, δεν έχει. Θα σας πω, δεν έχει. Συνεχίστε. Μου πείτε λίγο νωρίτερα. Θα είμαι στα όρια. Συνεχίστε. Έχω 20 λεπτά ακόμη. Και μετά θα κάνουμε και τη συζήτηση. Λέει λοιπόν κανείς ότι αυτό που λέγεται λατρεία και που το έχουμε στην Εκκλησία πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Να είναι πολύ προσωπικό και να είναι φοβερά εκφραστικό. Δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα μόνο τυπικό. Μπορεί να έχει το τυπικό της μέρους η λατρεία, αλλά εφόσον το ονομάζουμε έτσι λατρευτική ζωή όπως το έχετε και εσείς το θέμα, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε λοιπόν λίγο για αυτά τα πράγματα. Τι ιδιώματα έχει αυτή η λατρεία? Πρώτον, απαιτεί σύναξη. Δεν γίνεται να το κάνει κανείς μόνος του. Δεύτερον, θέλει ειδικό χώρο ξεχωρισμένο, που λέγεται ναός. Τρίτον, θέλει έναν ξεχωρισμένο άνθρωπο να το πάρει και να μας μοιήσει, που λέγεται ιερέας. Και τέταρτον, χρησιμοποιείται ένα σχήμα διαλέκτου και γλώσσης, πάλι εξειδικευμένο, που ονομάζεται ακολουθία. Θα σας πω για αυτά τα πράγματα, για να δείτε τι εννοώ. Το πρώτο πράγμα, όλα τα άλλα γίνονται και από μόνος του, που πρέπει να το κάνει είναι ότι πάω στην Εκκλησία γιατί θέλω να λατρεύσω μέσα από μια σχέση κοινωνίας με τους άλλους αδελφούς μου. Η Εκκλησία, δέστε μερικούς όρους, σύναξη, είναι μάζεμα. Εκκλησία, πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Μαζευόμαστε μαζί, δεν είμαστε μόνοι μας. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία και μας τροφοδοτεί πιο πολύ η κοινότητα
το ότι υπάρχουμε με τους άλλους παρά οι εξωτερικές συνθήκες. Παραδείγματος χάρη. Είναι δίπλα μας, έρχεται μια μητέρα και κρατάει ένα μωράκι. Και το μωράκι ανησυχεί. Έχει ένα παιδάκι που λίγο ατακτεί. Η κλασική κίνηση, μα σας παρακαλούμε κύριε μου, περάστε έξω, η εκκλησία είναι εδώ, πρέπει να προσέξουμε λιγάκι. Πολύ μεγάλο λάθος. Συγχωρέστε με, αν το κάνουμε. Πιο μεγάλη ανάγκη για τη λατρεία έχει η παρουσία της μητέρας αυτής με το παιδάκι που λίγο ατακτεί ή οτιδήποτε κάνει, παρά η ησυχία μας. Πιο μεγάλη ανάγκη έχουμε για τη λατρεία από το να κατανοήσουμε αυτή τη μητέρα που δεν βολεύεται, εμείς δεν έχουμε μωρό στα χέρια μας, τι το έχει. Και να την θελήσουμε. Άσχετα αν αυτή θα έπρεπε διακριτικά ή μπορούμε να πούμε να το βγάλουμε το παιδάκι λιγάκι, να πάρει λίγο αέρα και να ξανάρθετε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι και το παιδί να διευκολυνθεί και η ίδια η μητέρα να νιώσει πιο άνετα και η ατμόσφαιρα να μην χαλάσει. Το δεχόμαστε. Αλλά η αίσθηση ότι πάω στην εκκλησία ή μη μιλάτε, θέλω να συγκεντρωθώ. Κάθε άλλο στο κάθισμά του και συγκεντρώνεται. Θα πονέσει το κεφάλι του. Μα δεν πας για να συγκεντρωθείς. Πας για να βοθείς. Πας για να κοινωνήσεις. Δεν πας για να μάθεις. Δεν πας για να ακούσεις. Δεν πας για να θυμάσαι μετά. Όπως και όταν διαβάζεις, ας πούμε, ένα ωραίο βιβλίο. Ή όταν ακούσεις ένα κήρυγμα. Πηγαίνουμε, ας πούμε, στην εκκλησία και βγαίνει ο ιερέας και λέει το κήρυγμα. Γυρνάμε στο σπίτι. Πάπα, ήταν καταπληκτικό το κήρυγμα. Τι είπε? Περί Θεού. Ωραία πράγματα ήτανε. Και ότι πρέπει να είμαστε καλοί. Και δεν μπορεί να πει τι είπε. Αλλά όμως έχει γεμίσει. Και λέμε εμείς, καλά αφού δεν θυμάσαι τι είπε, δεν κατάλαβες τίποτε. Λάθος. Πήρε κατάσταση. Άλλος θυμάται, άλλος δεν θυμάται. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο κήρυγμα και να θυμάται. Τι είπε πρώτο? Λοιπόν, πώς θα είπε τώρα σήμερα ο Μητροπολίτης Μεσοχίας? Πρώτο. Είπε κοσμίκευση, εκλογική κεύση, άλλη λέξη ποια ήταν? Δεν θυμάμαι. Τηλέφωνο, ποια λέξη? Δεν έχει καμία σημασία. Ξεχάστε τα όλα. Μην κρατάτε σημειώσεις. Αφήστε όμως να βγει μέσα από την ψυχή μια κατάσταση. Δηλαδή ένα φιλότυπο. Και ό,τι γεννήσει αυτό. Μπορεί να γεννήσει ανάμνηση. Μπορεί να μην γεννήσει τίποτε. Να γεμίσει χαρά και βίωμα. Στο σχολείο είναι για να θυμόμαστε, για να δίνουμε εξετάσεις. Στην εκκλησία είναι για να ζούμε. Δεν είναι για να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε. Και αν θέλετε εδώ μια συζήτηση, εγώ θα ήμουν διατεθειμένος να την κάνουμε. Αν κάποιοι έχουν τις αισθάσεις τους. Περισσότερο είναι στο να ξυπνήσει η ταπείνωση και το φιλότιμο. Όπως τα βιβλία των Αγίων. Δεν τα διαβάζουμε για να τους μιμηθούμε. Μα πώς λέει, μας είπαν στα θρησκευτικά ότι μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Τακ, υπάρχει επιχείρημα. Ποιο να μιμηθείς? Τον Άγιο Αλήπιο, τον Κιονίτη που ήταν 53 χρόνια πάνω σε ένα στήλο? Όταν δεν έχεις να το σκεφτείς 53 δευτερόλεπτα. Ποιο να μιμηθείς? Την Αγία Σάρα που ήταν πάνω 40 χρόνια σε μια σανίδα, σε ένα ποτάμι, σε μια καλύβη και δεν κοίταζε τη θάλασσα, όπως λένε οι βίοι της. Δεν γίνονται αυτά. Δεν τα διαβάζουμε για να τα κάνουμε. Τα διαβάζουμε για να χαρούμε την δόξα της ανθρώπινης φύσεως όταν παίρνει τη χάρη του Θεού και να ταπεινωθούμε. Και να πούμε, Θεέ μου, χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα στην εκκλησία υπάρχουν αυτά τα δώρα που Εσύ έδωσες σε κάποιους ανθρώπους και γίνανε κοινά και χαίρομαι από τα δώρα τους κι εγώ. Δεν είναι μέσα στον χώρο της εκκλησίας προσωπική διεκδίκηση ή απόκτηση της χάριτος. Όχι. Είναι κοινή λοιπόν αυτή η σχέση της κοινότητος που φαίνεται πολύ όμορφα στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο και στο τέταρτο κεφάλαιο με αυτές τις λέξεις που λέει ότι ήταν ομοθυμαδών, πήγαιναν μαζί, είχαν άπαντα κοινά. Ήταν επί το αυτό, όταν λέμε αυτή την προσευχή μετά το δείπνο. Έφρανας ημάς Κύριε της ποίμασής σου, είναι από τον τέταρτο ψαλμό. Εσύ μειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, έφρανας ελευθερωσύνης της καρδίας ημών. Και μετά λέει, εν ειρήνη, επί το αυτό
κοιμηθισόμεθα και υπνώσαμε, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πεπίδι κατόξα ημάς. Αυτό το επί το αυτό είναι φοβερό πράγμα. Ότι καθίσαμε όλοι μαζί, συμπνευματιστήκαμε, απολαύσαμε και τα υλικά αγαθά και τώρα εν ειρήνη, ομονοούντες, επί το αυτό κοιμηθισόμεθα και υπνώσαμε. Γιατί? Διότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας, επελπίδη κατόξες εμάς, τον κάθε ένα μας ξεχωριστά και όλους μαζί μας έδωσε την ελπίδα της δικής σου κατοικήσεως. Υπέροχο πράγμα. Μέσα λοιπόν στη λατρεία έχουμε αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε συγχωρημένοι. Λέει εκεί ότι αν πας να προσφέρεις το δώρο σου και έχει ο αδερφός σου κάτι εναντίον σου, τι πρέπει να κάνεις? Να πας να συμφιλειωθείς πρώτα και μετά να προσφέρεις τη λατρεία. Στη λατρεία λοιπόν η αίσθηση είναι ότι είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Στεκόμαστε ως εκκλησία πλέον ενώπιον του Θεού και αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αν ήμασταν μόνοι μας. Στο κελί μας προσευχόμενοι, αδολεσχούντες και δεν ξέρω τι άλλο κάνοντες. Πηγαίνω λοιπόν και το θερμαίνομαι με τα άλλα και μετά πηγαίνω στην εκκλησία και χαίρομαι έτσι που είμαι ταπεινά. Μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, ιστάμενοι όλοι ενώπιον του Θεού, ζητώντας την Βασιλεία Του να έρθει επάνω μας, μέσα από μια τέτοια ατμόσφαιρα και προσδοκώντας το μυστήριο της φανερώσεώς Του. Εάν δεν είναι η Θεία Ευχαριστία, ο καθαγιασμός και η Θεία Ευχαριστία για να κοινωνήσουμε, διότι είναι κοινωνούμενος ο Θεός, εάν είναι ένα άλλο μυστήριο, να τελεστεί το μυστήριο, το οποίο έχουμε να το ονομάζουμε μυστήριο, ας πούμε, ο γάμος, είναι μυστήριο μέγα, το οποίο το λέμε και πρέπει να το ανακαλύψουμε και να το καταλάβουμε και να το σεβαστούμε, ή είναι τελετή που την ονομάσαμε μυστήριο, οπότε δικαιούμαστε να κάνουμε όλα τα χαζά, αυτά που κάνουμε συνήθως. Η βάπτιση είναι το μυστήριο της εισδοχής μας στην Εκκλησία και αξίζει έστω και με λίγα λόγια να περιγραφεί στη ζωή και στην ψυχή μας και εμείς να μοιηθούμε σε αυτό. Ή είναι πάλι μια τελετή που βέβαια το παιδάκι που το βουτάνε, πλάτ πλάτ έκανε και φωτογραφίες και γέλια και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι η κοροϊδία της ζωής. Θα μπορούσαμε στους αύριο να πούμε για αυτά ορισμένα πράγματα. Αλλά είναι η προσδοκία του μυστηρίου. Και μυστήριο σημαίνει ότι είναι ο Θεός, τον οποίο εγώ δεν μπορώ να τον φτάσω με τις δικές μου δυνάμεις. Μου απλώνει όμως το χέρι, όταν και εγώ σηκώνω το δικό μου για να αγαντζωθούμε μαζί και να δημιουργηθεί αυτή η σχέση της κοινωνίας μαζί του. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που απαιτεί η λατρεία, είναι βασική προϋπόθεση, είναι η ομάδα των πιστών, να είμαστε ως εκκλησία, η σύναξη. Το δεύτερο πράγμα είναι ο ναός. Η λατρεία δεν γίνεται στο σπίτι, γίνεται στο ναό, σε έναν χώρο, το βλέπουμε και από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι ξεχωρισμένος ως τόπος του Θεού. Σε έναν χώρο που δεν είναι για άλλη χρήση τα αντικείμενά του. Ας πούμε το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο είναι για μια μοναδική χρήση. Το Άγιο Ποτήριο δεν μπορώ να πω εγώ ότι ο παπάς δίψασα, ανοίγω τη βρύση, δεν έχω άλλο ποτήρι, δεν μπορώ με τη χούφτα, βάζω το Άγιο Ποτήριο, πίνω. Όχι. Δεν έκανα τίποτε κακό, έκανες πολύ κακό. Αυτό που είναι ξεχωρισμένο για ειδική ιερή χρήση, εσύ το χρησιμοποιήσεις για κοινή χρήση. Δεν έβαλα τίποτε ακάθαρτο, δεν έχει σημασία. Είναι ξεχωρισμένο γι' αυτό, όπως το ιερό είναι άβατο. Δεν μπαίνεις αν δεν έχεις λόγο να μπεις. Στο Άγιον Όρος, όπως ίσως θα ξέρουν και οι πατέρες και οι ξημών άνδρες, το στασίδι του εφημερίου είναι έξω από το ιερό. Το στασίδι του διακονητή είναι έξω από το ιερό. Μπαίνει από την πλαϊνή πόρτα, μόνο όταν είναι ο ιερέας στην παράκληση να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Δεν πάει και κάθεται εκείνο ο χώρος όπου, επειδή είναι το τέμπλο και δεν μας βλέπουμε, πιάνουμε την κουβεντούλα και συζητήσουμε όλα τα προβλήματα. Αυτό κυρίως για τους ιερείς. Όπου πετάμε ζαράσια και καθόμαστε εκεί πέρα, μας βλέπουμε και χαλαρώνουμε εντελώς. Ως φοβερός ο τόπος ούτως. Είναι φοβερός ο τόπος. Κάθεσε λοιπόν και εκεί είναι το ιερό θυσιαστήριο. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε όλες τις περιγραφές, κυρίως στο βιβλίο του Δευτερονομίου, του πώς ήταν η φροντίδα και η μέρημνα της Κιβωτού της Διαθήκης των 10 εντολών και ότι έδωσε ο Θεός συγκεκριμένες προδιαγραφές σεβασμού και περιποίησης όσον αφορά τα χρώματα, τα καλύματα και ούτω καθεξής, και τα ετήρησαν οι Εβραίοι
και τα είχανε με αυτόν τον τρόπο, πολύ περισσότερο εμείς σήμερα. Εμείς σήμερα λοιπόν έχουμε έναν τόπο που λέγεται ναός, ο οποίος είναι ξεχωρισμένος ως τόπος του Θεού, όπως σε μια, στην κοινωνική μας ζωή. Έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τον τόπο της εργασίας μας, έχουμε τον τόπο της αναπαύσεως και της διασκέδασής μας, έχουμε τα πάρκα της αναψυχής μας, έχουμε, ξέρω, των πρακτικών αναγκών μας που είναι τα μαγαζιά, έχουμε τη γωνιά του Θεού, που είναι το σημείο της διαρκούς αναφοράς μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι που εμείς καλούμαστε να το περιποιηθούμε. Έτσι γεννήθηκε η αρχιτεκτονική εκκλησιαστική, η οποία έβγαλε αριστουργήματα. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Εμείς στην Ελλάδα, εμείς στη δική μας τη Μητρόπολη, έχουμε 110 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Εκπληκτικά. Με ασυμμετρίες που μιλάνε. Ασυμμετρίες. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα βάζουν λιώμενους ναούς. Με συμμετρίες που είναι απογοήτευση. Αυτή δεν είναι ναοί. Αυτή είναι κτίσματα. Είναι κτίσματα κακής ποιότητος. Δεν έχουν φροντίδα. Δεν έχουν επιμέλεια. Δεν έχουν χρόνο. Το φαγητό το καλό, το αρνί του Πάσχα, όσο πιο αργά, όσο πιο γρήγορα το γυρίζετε και πιο αργά ψήνετε, τόσο πιο νόστιμο είναι. Δεν είναι. Θέλει χρόνο. Δικιά μας εποχή έχει βία. Εμείς είχαμε έναν επίτροπο στο Μετόχι που ήμουν, ο οποίος μου έλεγε ότι έφασε το αρνί του Πάσχα στο φούρνο στις 5 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, στους 100 δεν ξέρω πόσους βαθμούς. Και το έβγαζε 1 το μεσημέρι της Κυριακής, 20 ώρες. 20 ώρες ψινότανε. Μου λέει, τρως κρέας να δεις τι πράγμα είναι. Έλεω φάντωση για μένα και είναι σαν να το τρώω εγώ. Είναι ο χρόνος μεγάλο πράγμα. Το να φτιάξουμε λοιπόν ένα ναό και να του δώσουμε τον χρόνο του. Να μην τελειώσει αμέσως. Να βάλουμε τον κόπο μας. Την προσωπική μας συμμετοχή. Αντί να περιμένουμε το ίδρυμα τάδε να μας δώσει τα λεφτά για να το φτιάξουμε, όλοι μαζί, σιγά σιγά. Και αντί να γίνει σε 3 χρόνια, να γίνει σε 15 χρόνια. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι επιμελούμεθα αυτόν τον ναό, αυτό το θυσιαστήριο που θα μείνει. Αυτή λοιπόν η ανάγκη του να υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος για τον Θεό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να δώσουμε, να εκφράσουμε τη λατρεία μας ως Εκκλησία όλοι μαζί. Τρίτο στοιχείο. Ενώ την προσευχή μας την κάνουμε μόνοι μας, στη Θεία Λατρεία η προσευχή μας, η δέησή μας, η σχέση μας με τον Θεό φορτώνεται πάνω σε ένα πρόσωπο που λέγεται ιερέας. Ένα ξεχωρισμένο για αυτή την αποστολή πρόσωπο, το πρόσωπο του ιερέως, που έχει όλα τα ιδιώματα που εμείς έχουμε στη ζωή μας, αλλά με κάποιον τρόπο έχει αποφασίσει να μην κάνει τις τυχόν νόμιμες και φυσικές και κατανοητές και λογικές επιλογές που όλοι οι άλλοι κάνουν, αλλά να κάνει βασικά τις επιλογές του Θεού. Βλέπετε και τη Θεία Κοινωνία, δεν κοινωνούμε εμείς μόνοι μας, μας κοινωνεί με τη λαβίδα ο ιερέας. Στο χρίσμα δεν χρειόμεθα μόνοι μας, μιλώ για τους ενήλικες, μας χρίζει ο ιερέας. Στην εξομολόγηση δεν πηγαίνουμε και λέμε συγχώρεσέ με Θεέ μου και διαβάζουμε μια ευχή και συγχωρηθήκαμε. Μας συγχωρεί ο ιερέας, εντεταλμένο πρόσωπο. Έχει ευχή, έχει χάρη, έχει αρμοδιότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνουν οι Ρώσοι. Όταν δουν έναν ιερέα, δεν ξέρω εδώ ακριβώς πώς είναι, είμαι στην Ελλάδα, του παίρνουμε το χέρι και του το φυλάμε. Είναι σαν να του δίνουμε εμείς τιμή. Στη ρωσική παράδοση δεν είναι έτσι, βάζουν τα χέρια έτσι και περιμένουν να δώσει το χέρι ο ιερέας. Ο πιστός Ρώσος παίρνει. Ο ευλαβής Έλληνας δίνει. Ο πιστός Ρώσος παίρνει χάρη, ευχή. Ο ευλαβής Έλληνας δίνει τιμή. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Στην συνείδηση αυτής της ρωσικής παραδόσεως σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που με πλησιάζει, μέσα από την ιεροσύνη του έχει έναν πολύτιμο θησαυρό, που είναι ο θησαυρός της ιερατικής χάριτος. Και υπάρχει, τον γεμίζει ο Θεός για να δίνει, να είναι ένα ντεπόζιτο από την υπερχείληση του οποίου εμείς θα παίρνουμε. Και τι φοβερό πράγμα να ζούμε εμείς ιερείς έτσι. Να ζούμε διαρκώς την ανάγκη να γεμίζουμε μέσα μας για να μπορούμε να προσφέρουμε στο λαό. Όχι λόγο,
ούτε προσωπική δική μας χάρη, τη χάρη της Εκκλησίας όμως να την παίρνουμε, η οποία μας δίνεται για να την δίνουμε και μόνο. Όταν λοιπόν ο ιερέας απλώσει το χέρι, δεν είναι ότι δες τον άπλωσε το χέρι και του το φιλήσαμε. Ποιος νομίζει ότι είναι? Όχι. Είναι μια κίνηση που την οποία υποχρεούται να την κάνει, διότι δι' αυτού του τρόπου εμείς παίρνουμε από αυτό που του δόθηκε για να το μοιράζει. Αυτός είναι ο λόγος του. Δεν είναι μια εξουσία με τίποτε. Ένας υπηρέτης. Είναι μια Αγία Λαβίδα, από την οποία εμείς μεταλαμβάνουμε. Ανοίγουμε το στόμα μας, πω, μας βάζει μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και σε όλα τα μυστήρια. Γίνεται η μετάδοση της χάριτος δια του προσώπου του ιερέως, το οποίο για να είναι κατάλληλο προαπαιτεί το μυστήριο της ιεροσύνης. Θυμούμαι που είχα συναντήσει έναν συμφοιτητή μου πριν από χρόνια και είχα πολύ καιρό να τον δω. Με βλέπεις στον δρόμο, ψήρα στην τηλεόραση, τι κάνεις κτλ. Τι γίνεσαι εσύ? Λέει, κοίταξε, μου είπε δύο λόγια, βιάζομαι, ένα πράγμα θα σου πω, εγώ δεν μπορώ να προσεύχομαι, παντρεύτηκα, έχω τα προβλήματά μου κτλ. Κοίταξε, εσύ έγινες παπάς για να προσεύχεσαι για μένα, σε χαιρετώ, γεια σου, θα μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έφυγε. Και μου καρφώθηκε και δεν μπορώ τώρα εγώ να μην τον θυμάμαι, διότι, όχι έτσι είναι, μου το φόρτωσε, καλά έκανε. Κάθομαι λοιπόν εγώ, ξέρω, θα πάω να μνημονεύσω στη λειτουργία. Τον θυμάμαι αυτόν τον συμφοιτητή μου. Ήταν και αυτός χατζή και ήμασταν και μαζί στα εργαστήρια, στα περισσότερα. Πράγματι λοιπόν, χρέος του ιερέως είναι να ξεχωρίζει χρόνο για την προσευχή τη δική του. Να ξεχωρίζει χρόνο για την προσευχή για το λαό. Να μπορεί όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως να το παίρνει ο ίδιος και να το αναφέρει προς τον Θεό. Το ίδιο είναι στη Θεία Λατρεία. Στη λειτουργία, αντί να είναι μια αναπαράσταση η Θεία Λειτουργία, που να έχει τα χέρια του, σηκώνεται, έχει καταπληκτική φωνή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή έκανε ένα γάμο απίθανο, δηλαδή να κουνούσε χέρια πόδια, μα δεν είναι αυτό ο γάμος. Είναι κάτι άλλο, μια βάφτιση, το πήρε το παιδί, λέει, πιάσε και μια, το βούτυξε ολόκληρο, έκανε, το παιδί δεν έκλαψε, δεν έκανε, είναι τα εξωτερικά αυτά. Αυτά είναι το λίγο, είναι το σκεύος. Η ουσία είναι πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο πράγμα, που είναι το μυστήριο. Ο ιερέας λοιπόν είναι ένας ξεχωρισμένος για να αναλαμβάνει αυτή την ανάγκη της δικής μας σχέσης με τον Θεό και ο ίδιος να την ανάγει και να την αναφέρει προς τον Θεό. Και έτσι μόνον είναι. Αλλιώς δεν έχουμε ανάγκη από παπάδες. Από τέτοιους μόνον έχουμε. Και αυτό μόνον είναι η ιεροσύνη. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είναι ο κοινωνικός εργάτης, οργανώνει συσίτη, ατρών, φτωχοί. Αυτό μπορούσε να το κάνει και λαϊκός, χωρίς ράσα. Κάνει, είναι διδάσκαλος, απίθανος, καταπληκτικός. Μπορούσε να το κάνει και ένας καθηγητής θεολογίας. Όχι. Είναι μυσταγωγός. Δηλαδή αυτός ο οποίος μας οδηγεί στο μυστήριο. Δεν υπάρχει συμβιβασμός αυτό. Και πρέπει και εμείς ως λαός και ως Εκκλησία αυτό να απαιτούμε και αυτό να προσδοκούμε από την ιεροσύνη, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Τα άλλα όλα είναι αυτά τα οποία στην ουσία υποβαθμίζουν την ιεροσύνη και διευκολύνουν την εκοσμίκευση της λατρευτικής ζωής. Είπα ότι υπάρχει και ένα τέταρτο στοιχείο, σας τα θυμίζω, παρά το ότι σας είπα ότι δεν είναι μάθημα, χάρη διευκόλυνσης, ότι το πρώτο στοιχείο είναι η σύναξη. Η λατρεία γίνεται μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί. Τα άλλα γίνονται και χωρίς να είμαστε μαζί. Δεύτερον, ότι απαιτείται ναός, ειδικός χώρος, θυσιαστήριο, κατασκευασμένος για αποκλειστική χρήση της επιτέλεσης των μυστηρίων του Θεού. Τρίτον, ότι χρειάζεται μυσταγωγός, ιερουργός που είναι ο ιερέας. Και τέταρτον, δεν λέμε τα δικά μας λόγια στη λατρεία. Υπάρχει η ακολουθία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σήμερα έχουμε τον Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Θα μπορούσε κανένας να διαβάσει κανένα δύο βιβλία και να πει: Άγιε Γρηγόριε, σε ευχαριστώ, πρέσβευε υπέρ μου. Καλό είναι. Στη λατρεία δεν είναι έτσι. Στη λατρεία παίρνουμε τη φυλάδα, η οποία είναι μια ακολουθία που την έγραψε στο απάβγασμα της μυστικής σχέσεως μαζί με τον Άγιο ένας άλλος ενδεχομένος Άγιος. Το έγραψε σαν ποίημα και το άφησε.
Πολλοί γράψαν τέτοιες ακολουθίες. Κάποιες τις πήρε η Εκκλησία και τις υιοθέτησε. Τις έκανε στοιχεία της δικής της λατρείας. Την παίρνει λοιπόν αυτήν και αρχίζει ανά τους αιώνες να την αναπαράγει μέσα στη μετρευτική ζωή. Και οι γενναίες των πιστών και των λαών και σε άλλες γλώσσες, μέσα από αυτά τα λόγια, εκφράζουν τη δική τους σχέση με τον Άγιο. Όχι όπως εμείς θα θέλαμε να σχετιστούμε με τον Άγιο, αλλά όπως η Εκκλησία γνωρίζει να έχει σχέση με τον Άγιο, μπαίνουμε κι εμείς και παίρνουμε από τη δική της γλώσσα και διάλεκτο, η οποία είναι το απάβγασμα, ο ανθός της εμπειρίας της δικής της και, και έχει μια ζήση μέσα σε πολλά χρόνια. Δεν είναι αμαρτία να πούμε μια άλλη ακολουθία, αλλά είναι λάθος να τιμήσουμε τον Θεό με τη δική μας γλώσσα. Να απομονωθούμε δηλαδή από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας και να λατρεύσουμε όπως εμείς νομίζουμε. Αυτό που λένε μερικοί, ότι πηγαίνω στην λατρεία και κάθομαι και λέω τα δικά μου. Και λέμε, όχι, δεν θα λες τα δικά σου, θα λες αυτά που λέει. Μα δεν καταλαβαίνω τη λέξη, δεν πειράζει. Θα υποτάξεις τον λογισμό σου πάνω στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται διαχρονικά η σχέση της Εκκλησίας με τον Άγιο. Και περιμένεις να τον γνωρίσεις έτσι. Όταν πάμε, ας πούμε, της Αγίας Εκατερίνης, δεν πάμε να τιμήσουμε την Αγία Εκατερίνη με τη φυσική μας παρουσία. Αλλά πάμε και λέμε, πάμε να κάνουμε μια προσευχή που θα δημιουργήσει σχέση με την Αγία. Φανταστείτε σε κάθε λατρευτική ευκαιρία, κάθε χρόνο που θα κάναμε την πανήγυρη του Αγίου ή της Αγίας, να νιώθαμε μια άλλου είδους αποκάλυψη στη σχέση μας μαζί της. Φανταστείτε των Αγίων Ταξιαρχών να ανακαλύπτουμε τη σχέση με τον αγγελικό κόσμο, ο καθένας μας ξεχωριστά, μέσα όμως στη διάλεκτο της Εκκλησίας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό και είναι πολύ δυνατό και πολύ αναγκαίο. Δεν είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι ή απόμακρη πραγματικότητα όταν μπαίνει ο νοσηρός ορθολογισμός μας και όταν εντελώς στερούμαστε όχι εμπειριών, αλλά ιερών και αγίων πόθων. Αυτό όμως η Εκκλησία το ξέρει και το έχει. Γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα. Μα δεν χορταίνεις να λες, ξέρω εγώ, το τι είσαι προσενέγκομεν Χριστέ. Κάθε χρόνο είναι και διαφορετικό. Αλλά είναι η ίδια, το ίδιο φραστικό σχήμα, το ίδιο κέλυφος το οποίο καλύπτει αυτή τη σχέση της Εκκλησίας με το γεγονός της Θείας Οικονομίας που ονομάζεται Γέννηση και Θεία Ενανθρώπιση. Κλείνω. Έχει και ένα άλλο πράγμα και τελευταίο που θέλω να το πω, και αυτό είναι ότι η Θεία Λατρεία έχει άμεση σχέση με αυτό που ονομάζουμε Θεία Οικονομία. Από τρία πράγματα. Ας πούμε για τη Θεία Λειτουργία. Είναι η επανάληψη του γεγονότος της Θείας Ενανθρωπίσεως, του γεγονότος της Πεντηκοστής, του γεγονότος της Μεταμορφώσεως, του γεγονότος του μυστικού δείπνου, του γεγονότος της Θείας Ανλήψεως, και έρχεται κανείς όταν στέκεται μπροστά, τι όμορφα που λέει, με μνημένη τίνη της Σωτηρίου, ταύτης εντολής, έχει ένα σωρό πράγμα και λέει, τι θυμόμαστε. Θυμόμαστε ακόμη και αυτά που θα συμβούν για τη μέλουσα κρίση. Θυμόμαστε της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Θυμόμαστε αυτό που θα γίνει. Αυτό δεν είναι ένα λεκτικό, φραστικό, ωραίο πράγμα που λέγεται, αλλά είναι μια έκφραση του πώς ζει κανείς μέσα στη Θεία Οικονομία. Όπως χύθηκε η χάρη του Θεού στους 12 Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής και δι' αυτόν στον λαό που υπήρχε, με τον ίδιο τρόπο και εμείς σε κάθε λειτουργία προσδοκούμε αυτή η χάρη του Θεού να εκχυθεί επάνω μας και να διαποτίσει την όλη μας ύπαρξη. Όπως έγινε το γεγονός της μεταμορφώσεως ενώπιον των μαθητών και παρουσία των προσώπων του Μωυσέως και του προφήτη Ηλία, κατά τον ίδιο τρόπο κάθε λατρευτική ευκαιρία είναι μια ευκαιρία, έτσι την προσφέρει η Εκκλησία, έτσι και μόνο την ζει, να ζήσουμε κι εμείς τη μεταμόρφωση του Θεού εν ημίν. Ήτανε, λέει, εν εταίρα μορφή, ήταν αλλιώτικος από ό,τι νομίζανε, από ό,τι τον ξέρανε. Τον ξέρανε σαν δάσκαλο, αλλά είχε το πρόσωπο αυτό, ήταν έτερον.
Έτερον θα πει ότι ήταν, είχε αλλίωση. Αυτήν την αλλίωση εμείς την ψάχνουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Ή στο μυστικό δείπνο. Ήτανε οι δαιτημόνες, οι μακαριστοί που λένε τα τροπάρια, ότι καθώς ο ίδιος εαυτόν ιερούργη, ιερουργούσε τον εαυτό του, αυτοί ήτανε ως θεοί, τους φανερωνόταν ο Θεός και τους αποκαλυπτόταν στους Αποστόλους. Το ίδιο είναι ο κάθε πιστός. Γι' αυτό είναι μεγάλα τα μυστήρια και ούτω καθεξής. Γι' αυτό όταν πάμε στην Εκκλησία λέει «Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέρημαν». Λέει «Άνος σχόμεντας καρδίας». Έχει διαρκώς που λέει «Πρόσχομεν». Μας παίρνει την προσοχή μας και μου «Προσέξτε». Τι να προσέξουμε. Κι άλλο τη μια μας είπατε να διώξουμε τη βιωτική μέρημνα. Την άλλη μας λέτε να ανεβάσουμε τις καρδιές μας. Την άλλη μας λέτε να αναχθούμε στο υπεροράνιο θυσιαστήριο. Και ξαφνικά βγαίνει ο διάβολος και λέει «Πάλι πρόσχομεν». Γιατί? Διότι τα Άγια είναι για τους Αγίους. Και απαντάει ο λόγος «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός» και δεν μας απαντάει ο ιερέας και μας αφήνει μας απ' έξω να μένουμε με αυτό το ερώτημα του πώς θα προσέλθουμε μη έχοντες σχέση με την αγιότητα. Και ενείτε τον Κύριο απ' έξω. Και έρχεται μετά ο ιερέας και μας λέει «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης». Το είναι ένα μυστήριο. Δεν εξηγείται. Σκεφτείτε το πολύ απλά. Ετοιμάζομαι να κοινωνήσω. Και βγαίνει ο διάβολος μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα και λέει «Πρόσχομαι». Μάλιστα, γιατί να προσέξουμε. Διότι τα Άγια είναι για τους Αγίους. Πω πω. Δεν πάω. Και δεν πάω διότι είσαι Άγιος. Είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Και τώρα. Και βγαίνει μετά από λίγο η ρέσκη και λέει «Κοιτάξτε, όχι μόνο αυτό και κάτι άλλο. Τρία πράγματα. Φόβο Θεού, πίστη και αγάπη. Αν τα έχετε, ελάτε». Πας. Αυτή η βάσανος του πάω δεν πάω και όχι εγώ είμαι υπέρ της συχνής Θείας Κοινωνίας και πηγαίνω. Όχι. Δεν είναι σούπα η Θεία Κοινωνία και δεν πηγαίνω. Ούτε. Αλλά αυτή η ταλαιπωρία μέσα στην ψυχή είναι αυτή που αγιάζει την ψυχή και διαμορφώνει αυτή τη σχέση της με τον Θεό. Μέσα σε όλο λοιπόν αυτό το πράγμα, αν αυτό είναι η λατρεία και αν αυτό είναι τα μυστήρια και οι μυστηριακές πράξεις της Εκκλησίας, αντιλαμβάνεται κανείς τι μεγάλο λάθος ή τι μεγάλο αμάρτημα είναι το να μολυνθεί αυτό το πράγμα. Το μυστήριο να εκφυλιστεί σε τελετουργία, σε τελετή, σε κοσμικό γεγονός. Να πάμε στο γάμο και να φοράνε οι γυναίκες εκείνα τα φορέματα με τις μύτες προς τα κάτω, τα παράξενα με τις πλάτες απ' έξω. Ο παπάς δεν ξέρω τι να κάνει, το ρύζι πώς θα το πετάξουν, δεν ξέρω, θα πετάνε ρύζι. Στο ίντερνετ είδα κάπου που πήρανε ένα τσουβάλι ρύζι και το χύσανε πάνω στην ύφη και άρχισε να ορίεται ο παπάς και να διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί εμείς έτσι μάθαμε και τι μας... Αυτό το πράγμα είναι μυστήριο, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τα όσα είπαμε. Ίσως λοιπόν τα όσα είπαμε, καλό θα ήταν λίγο να τα σκεφτούμε και να δούμε πώς θα μπορούσαμε με βάση όλα αυτά να δικαιολογήσουμε τα όσα υφίστανται σήμερα στην Εκκλησία μας, στα διάφορα επίπεδα και στη Θεία Λειτουργία, αλλά και στα μυστήρια και στις υπόλοιπες μυστηριακές, λατρευτικές ευκαιρίες που αυτή μας παρέχει. Πέστε μας τώρα πώς γίνεται. Αν έχει κανείς κάτι να ρωτήσει, να προσθέσει, να διευκρινιστεί, να διορθώσει. Ή δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν καταλάβαμε όλα. Όλοι μας λέτε, όλοι οι ερησιώς για το Θεό και για το Άγιον Όρος. Εμάς δεν μας αφήνετε να πάμε ποτέ. Εγώ δεν σας είπα σχεδόν τίποτα για το Άγιον Όρος. Σας μίλησα για τη λατρεία, αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Ένα πράγμα μόνο αναφέραμε για το Άγιον Όρος. Ορίστε. Παρακαλώ όλες οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις να είναι μέσα στο θέμα. Εντάξει, αν δεν έχει κανείς να πει κάτι με το θέμα, θα μην λέει τίποτα.
σεβασμιότατε, είναι αυτό το θέμα του μυαλού που γλιστρά πολύ εύκολα και δει μέσα στην Εκκλησία. Νομίζετε ότι η νοερά προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει ότι θα μας βοηθήσει? Να ρωτήσω γενικά ή μέσα στη λατρεία, στη Θεία Λειτουργία? Στην Εκκλησία, στην Εκκλησία, στην ώρα της λατρείας. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα μπορούσε να συμβεί. Γενικά, όμως, οι λεγόμενες μονολόγιστες ευχές βοηθούν πάρα πολύ στο να μαζευτεί ο νους. Υπάρχουν μονολόγιστες ευχές, είναι αυτές που δεν έχουν πολυπλοκότητα νοημάτων. Με λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε, ποιησόν με, ίον θέλεις και ως θέλεις, καν θέλω, καν μη θέλω». Ή αυτές οι προσευχές του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου του 24ωρου, που είναι μονολόγιστες, που έλεγε «Κάθε ώρα βλέπεις ένα πράγμα, τάμπ έτσι». Απλά και μονότονα και όχι με το μυαλό, την καρδιά. Υπό αυτήν την έννοια, σε γενικό επίπεδο αυτό βοηθάει. Πότε βοηθάει τώρα στη Θεία Λειτουργία? Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και επειδή ο νους μας τρέχει δεξιά και αριστερά, κρατάμε και μια κομποσχοινάρα τραγωσάρα, βλέπω εγώ κόσμο, πίσω μια κολόνα, κύριος. Αυτό δεν βοηθάει. Αυτό είναι λίγο νόσος. Πηγαίνεις, θα πω τώρα για τα Άγιον Όρος, έχεις έναν μοναχό, κάθεται λοιπόν και έχει το κομποσχήνι του. Αυτουνού η ευχή έχει γίνει όχημα πάνω στο οποίο μπορούν να ακολουθούν τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής. Αν εγώ σήμερα έχω πετύχει στις εξετάσεις, έχω δώσει κάτι εξετάσεις και βγήκα πάρα πολύ καλά, η καρδιά μου είναι γεμάτη από μια μεγάλη χαρά. Ό,τι κάνω και την ώρα που τρώω και την ώρα που θα πέσω να κοιμηθώ, που θα σας συναντήσω, διαμορφώνεται από αυτή την ατμόσφαιρα της χαράς. Αν μου έχει συμβεί ένα πολύ λυπηρό γεγονός, ας πούμε, έπιασα εδώ κάτι, έγινε μια εξέταση και κάποιοι δείκτες ήταν έτσι στο παιδί μου ή σε ένα δικό μου πρόσωπο, μου βγαίνει μια λύπη και μια ανησυχία που ό,τι κάνω διαμορφώνει αυτό το πράγμα. Αυτό μου είναι κατάσταση μέσα πάνω στην οποία φορτώνονται όλα τα γεγονότα. Όταν λοιπόν δούμε έναν άνθρωπο που του έχει γίνει ανάσα και αναπνοή η προσευχή, να μπορεί ταυτόχρονα να κάνει και την προσευχή του με την καρδιά του και να ζει την λατρεία, τότε ένα πράγμα ζει και αυτός το κάνει πάρα πολύ φυσικά. Αν όμως αποτελεί μηχανισμό αυτοσυγκεντρώσεως αυτό, είναι λάθος. Και νομίζω καλό είναι να το αποφύγουμε. Δεν υπάρχει λόγος να συγκεντρωθούμε εκεί σε κάτι νοήματα. Υπάρχει ανάγκη να δοθούμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Δίνουμε σημαίνει εμπιστεύομαι. Αυτό είναι η πολύ δύσκολη κίνηση της εποχής μας. Στην εποχή μας, ακόμη σήμερα τι γίνεται. Παλιά οι άνθρωποι εμπιστευότανε. Κάνανε εύκολα την υπακοή. Ποια υπακοή? Την υπακοή που τύπου ότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω ότι ο πνευματικός μου είναι ένας άνθρωπος του Θεού που δεν θέλει το καλό μου. Μου λέει λοιπόν, πάτερ μου, εγώ θα κάνω αυτό, να είναι ευλογημένο. Έτσι ήταν και οι μοναχοί στα μοναστήρια. Έτσι ήταν και οι κοσμικοί με τους πνευματικούς. Εύκολοι. Σήμερα τι είναι? Όχι. Πρέπει να καταλάβω. Αν καταλάβω, πάτερ μου, θα το κάνω. Και αρχίζει λοιπόν αυτή η δυσκολία που σκληραίνει την ψυχή και χάνει κανείς την απλότητά του. Το στόμιο της κατανόησης είναι πολύ στενό. Το στόμιο της εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ ευρύ. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι, καθώς θα πάμε στην Εκκλησία, να πάμε περιμένοντας, προσδοκώντας και με εμπιστοσύνη ότι και για μας είναι και θέλει και μια πίστη. Την πίστη ότι δεν είναι μόνο για τους Αγίους των άλλων εποχών, για τους ασκητές του Αγίου Όρους, για τους παράξενα πράγματα. Είναι για μας. Η λατρεία προσφέρεται τη σπάση.
Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να πάμε έτσι. Αν έχει κανείς το κομψουινάκι του και έτσι έχει μάθει και έχει αυτή την τακτική, πολύ απλά να το κάνει. Όχι σαν μηχανισμό αυτοσυγκέντρωσης. Αυτό που θα βοηθεί πολύ στο να μαζέψει κανείς το μυαλό του είναι το να μην το σκορπίζει σε χίλια δυο άχρηστα πράγματα που το κάνουμε. Σάββατο βράδυ βλέπεις τηλεόραση τι γίνεται στην Αϊτή ή πώς βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ, το Αφγανιστάν. Η μισή οθόνη το εσωτερικό του αεροπλάνου, τον πιλότο, και άλλη μισή οθόνη τη Βαγδάτη που πέφτουν, ξέρω εγώ, οι βόμβες. Πας την άλλη μέρα το πρέπει στην εκκλησία. Με τίποτα. Με τίποτα. Ή το βράδυ ανοίγεται έναν πολιτικό καυγά για το κυπριακό το ζευγάρι. Το δεν ξέρω εγώ τι, ο ένας, ο άλλος, τι προτείνουν, τι κάνουν, τι θα γίνει. Δημιουργείται μια ένταση. Όχι, δεν κοιμάσαι ολόκληρη, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, δεν βλέπεις κάνει ο ένας, ο άλλος, δεν πω ονόματα. Δημιουργεί μια ταραχή. Επίσης να κοιμηθείς το βράδυ με αυτόν τον καυγά, την άλλη μέρα το πρωί υπάρχει ο απόϊχος της εντάσεως. Ο νους θα φύγει. Πώς το λέει, όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστηκε η καρδία ημών. Όταν κάτι το αγαπήσεις όμως, τότε εκεί θα πάει και το μυαλό σου. Όταν είσαι περισσότερο σκεπτόμενος και λιγότερο προσευχόμενος, στη Θεία Λειτουργία, που έχει και λίγο ησυχία, θα σκέπτεσαι όλα. Εγώ πολλές φορές το εξομολογούμε και δημοσία. Θέματα των ιερέων έχω προβλήματα και κάνω αγώνα στο δεσποτικό επάνω. Κάθομαι και επάνω, έχω ησυχία. Αφού πάρουν ευχή, φύγανε, κάθομαι λοιπόν. Μου έρχεται, λέω τώρα στην τάδε ενορία, πάει αυτός εκεί, να τον πάω σε αυτή την ενορία. Παθαίνω τέτοια πράγματα. Αυτό είναι λάθος. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθώ όλο αυτό το πράγμα να το φτιάξω, να το ρυθμίσω κατάμονος. Δεν είναι καλό. Εκεί που θα ήταν δικαιολογημένο σε πολύ μεγάλα προβλήματα, όχι με ρημνών, αγωνιών, πόνων. Πονάει κανείς πολύ. Εκεί θέλει πολύ παιδεία και πολύ χάρη για να μπορέσει να είναι εντελώς δοσμένος. Κάποια άλλη ερώτηση. Ορίστε. Μια μάνα χάσει το παιδί της. Βαρέστηκε. Και πνίγεται να πάει στην εκκλησία γιατί δεν ανέχεται τον κόσμο, δεν ανέχεται την φασαρία. Αλλά σπίτι προσεύχεται. Πώς μπορεί, ποια αδύναμη μπορεί να πάει στην εκκλησία και τι προσευχή μπορεί να κάνει για να ηρεμήσει, έστω και λίγα λεπτά. Πώς θα αποζηρωθεί στην προσευχή και να πάει σπίτι για να πει δόξα σοι ο Θεός. Ελπίζω το παιδί μου εκεί να είναι καλά. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Νομίζω τα λέτε πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που εγώ τώρα που θα μιλήσω δεν θα τα πω καλά. Αλλά θα σας πω λίγο έτσι πώς το νιώθω αυτό που λέτε. Οπωσδήποτε το να καθίσω μόνη μου ζώντας αυτό το δράμα και του πόνου μου, αν αυτό μου δημιουργεί δια της προσευχής μια σχέση με τον Θεό και μια αίσθηση της παρουσίας του και ανακούφιση στην ψυχή μου, είναι πολύτιμο από μόνο του. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, ότι πηγαίνω στην εκκλησία και με ενοχλεί ο κόσμος. Σας ερωτώ, θα θέλατε να είχατε δίπλα σας, προτιμάτε μόνοι σας να περάσετε ή να μοιραστείτε και τον πόνο σας με ανθρώπους που σας κατανοούν? Έχω την εντύπωση ότι όταν νιώθω ότι κάποιοι γύρω μου μπορούν να εκφράζονται ως αδελφοί μου και έτσι και εγώ να τους νιώθω, αυτό κάνει το δικό μου πόνο και τη δική μου ανάγκη να μοιράζεται. Το πρόβλημα λοιπόν, και γι' αυτό και τηλεφωνάτε. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι
με δυσκολεύουν οι γύρω μου, γιατί δεν ζούμε ως κοινότητα εκκλησιαστική. Δεν ζούμε. Ζούμε με περιέργεια. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, θα σας δουν στην εκκλησία και θα πούνε, ξέρεις, είναι η κυρία Τάδε που πέθε αυτό και έχει κάνει το ένα και κάνει και υπερβολική, σιγά, πέθανε το παιδί της και το δικό μου πέθανε και δεν ξέρω τι, και αρχίζουν τέτοια. Αυτό το πράγμα δεν είναι εκκλησιαστική κοινότητα. Αυτό είναι ένα μαχαίρι που σας το βάζω και το ξύνουμε ο ένας τον άλλον. Ή τα κουτσομπολιά. Το εκκλησιαστικό κουτσομπολιό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Παραδείγματος χάρη, σας πω μια απλή μορφή του. Είστε στην εκκλησία, στο γυναικείο κλήτος και περνάει μια κοπέλα. Μου τα λένε εμένα κοπέλες. Και εσείς... από πάνω ως κάτω πως είναι χτενισμένη, πως είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Αυτό το πράγμα κάνει το μυστήριο κοινωνικό κακού τύπου γεγονός. Αυτό δεν έχει σχέση με αυτά που είπα ακόμα. Εγώ είπα πως θα έπρεπε να είμαστε για να ελεγχθούμε. Για φανταστείτε όμως να περάσετε τσακισμένοι εσείς μέσα στην εκκλησία και να σας δω εγώ και να αφήσω την προσευχή μου και να μπω μέσα σε εσάς και να σας δώσω την εισφορά της δικής μου αγάπης και πίστεως προς τον Θεό, από Θεέ μου. Ενίσχυσε, μνήστητη και εδώ που είσαι παρόν και να το πει και ο ένας και ο άλλος. Αυτό και να μην σας το πούμε ότι το κάναμε, αν είναι αληθινό θα το ζήσετε. Και θα έρθείτε την άλλη φορά και θα πείτε θέλω μόνο στην εκκλησία να πηγαίνω. Διαφορετικά θα μείνετε, ας πούμε, Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ στον Επιτάφιο δεν θα αντέχετε. Ανάσταση, τα πολλά Χριστός Ανέστη θα είναι ένα ψέμα που θα σας ενοχλεί. Το αν θα είναι οι παπάδες με τα κινητά, αν ο Επιτάφιος της Αγίας Τάδε που κατεβαίνει από την οδό Τάδε θα συναντηθεί στις 9 και 20 και θα είναι αυτό ένα ψέμα. Και εσείς θα έχετε τον πόνο σας, που δεν θα μπορείτε να τον προβάλλετε στο Σταυρό του Χριστού, στη θυσία Του. Και τότε θα κουράζεστε. Και η Εκκλησία μας αυτή δεν θα είναι Εκκλησία που μπορεί αυτόν να το προσφέρει ως κοινωνία. Δεν θα είναι σύναξη αυτό. Η προσευχή που κάνουμε στο σπίτι, μόνες μας, οι μανάδες. Ναι. Είπα προηγουμένως, είπα το πρώτο. Είναι δυνατόν αυτό να είναι λίγο? Η Εκκλησία δεν έχει μόνο το ένα, έχει και το ένα και το άλλο. Έχει μεγάλη αξία όταν λέει ότι να προσευχηθείς ενώπιος ενωπίων. Τι σημαίνει, ότι όταν έχεις, ξέρω εγώ, πώς το λέγει, να κλειστείς το ταμείο σου και να κάτσεις μόνος σου και να κάνεις, το έχει πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά είναι άλλο από τη λατρεία. Και ταύτα ευηποίησε, κακή να μη αφιέρω. Ο στόχος μας όμως, εγώ γι' αυτό έμεινα κυρίως στο δεύτερο μέρος και το πρώτο είναι Άγιο. Αλλά μπορεί να μείνετε στο πρώτο μόνο ψυχολογικά. Να κλαίτε τον πόνο σας με προσευχητική διάλεκτο. Στη δεύτερη περίπτωση είναι πιο ασφαλές. Διότι πολλές φορές η προσευχή είναι μια συναισθηματική έκρηξη με προσευχητικά λόγια. Έχει και αυτό την αξία του. Δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Είναι σπόρος, αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και το παραπάνω, που είναι χάρις και είναι θεϊκή παρηγοριά. Και το άλλο, που είναι μέσα από την Εκκλησία η ευλογία του Θεού που έρχεται. Ή το όνομα που δίνεται και μνημονεύεται. Και του παιδιού σας και το δικό σας. Και μνημονεύει ο ιερέας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ένας συνειδητός ιερέας την ώρα της μνημόνευσης ζει την Εκκλησία ολόκληρη. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Εγώ θυμούμαι όταν ήμουν στο Μετόχι, τις ημέρες των Χριστουγέννων μας φέρνανε άπειρα ονόματα για 40 λίτουργα, γιατί λειτουργούσαμε κάθε μέρα. Ή τις ημέρες των εορτών, ας πούμε, του Αγίου Γεωργίου. Φέρνουν χαρτάκια που λέει Γεωργίου, 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 Γεωργίας, Γεωργίου, Γεωργίας, Γεωργίου, ή έλεγε Γεωργίου 5, Γεωργίου 7. Προσέξτε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μνήστητη Κύριε όλων των εορταζόμενων την ημέρα ταύτη και Γεωργίων και Γεωργιών και δεν ξέρω εγώ τι και... Μάλιστα.
Εξαρτάται πώς το κάνει. Μου έλεγε, ας πούμε, με έναν πατήρ Παΐσιος, κοίταξε, λέει, μου φέρνουν ονόματα, δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ, λέει, την προσευχή μου τη στέλνω με βαγόνια. Στο ένα βαγόνι βάζω τους Γιώργηδες, στο άλλο βάζω τους Κατερίνες, στο άλλο βάζω και φεύγουν. Τις Μαρίες κτλ. Λέμε λοιπόν, αλλά μπορεί ένας ιερέας να πει, όχι, εγώ θα διαβάσω το κάθε όνομα σαν ξεχωριστό πρόσωπο. Και να λέει, μνήστητη Κύριε, τον δούλο σου. Γεωργίου, Γεωργίου, Γεωργίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα. Τον φέρνει τον κάθε ένα ενώπιον του Θεού, ως πρόσωπο. Με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της ζωής του. Το εισπράττουν οι συγγενείς μας, τα παιδιά μας. Αυτή είναι η προσευχή που κάνουν οι ιερείς. Νομίζω... Εισπράττουν περισσότερο την προσευχή των γονέων τους, της μάνας συγκεκριμένα. Γιατί να πούμε ότι εισπράττουν μόνο το ένα και όχι το άλλο και να μην πούμε ότι εισπράττουν όλα. Γιατί όχι. Λίγο πράγμα είναι η αγάπη και η ευχή της μάνας που βγαίνει από πόνο. Και λίγο μπορεί να μην εισπράττουν του ιερέα, δεν πονάει ο ιερέας. Αν όμως ξέρει να πονάει επελπίδη, παίρνουν πολύ ψηλής ποιότητος βοήθεια όλοι, στο μέτρο που συνδέχονται. Η προσευχή και η λειτουργική και η προσωπική είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι αναγκαία και πολύτιμα. Ναι, πατέρα. Σεβασμιότατε, η απορία μου είναι ιερατική. Έχω υπόψη με δύο περιστατικά, το ένα μέσα από διήγημα και το άλλο από πραγματική ιστορία. Οι ιερέοι αιώνιοι, οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να κάνουν ακολουθίες μόνοι τους. Το μεν πρώτο περιστατικό αναφέρεται στο βιβλίο του μακαριστού Θεοκλήτου Φεφέ, ο Ογούμενος, όπου ο Ογούμενος, όταν εξορίστηκε από το μοναστήρι, χτυπούσε την καμπάνια και έκανε την ακολουθία μόνος του, σε ένα πνευματικά άγωνο παραλιακό χωριό της Ελλάδος, με αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια να έχει βγάλει και ιερέα από εκεί. Η άλλη περίπτωση ενός νεαρού ιερέα, ο οποίος έμπαινε να κάνει εσπερινό Σάββατο και ήταν μόνος του στην εκκλησία και είχε παράπονο γιατί ήταν άδειος ο ναός. Και όταν έβγαινε να θυμιάσει και ψάχνει τον Κύριο και έκραξα και θυμίαζε να σας τον ναό, ξαφνικά είχε την αίσθηση ότι ο ναός ήταν γεμάτος με αρχαίους ανθρώπους. Δεν θέλω να κρίνω τις δύο καταστάσεις, μια είναι διήγημα, η άλλη είναι εμπειρία κάποιου άλλου αδερφού. Αλλά ερωτώ, δεν θα μπορούσε να ήταν λατρεία, ας μην υπήρχαν άλλοι. Είπατε τη λέξη ήταν αναγκασμένος, που σημαίνει δεν είχε άλλη λύση. Ήταν αναγκασμένος να κάνει ο ιερέας μόνος τον εσπερινό. Έτσι, αυτή τη λέξη. Είχε τη διάθεση να την κάνει, αλλά δεν πήγαινε κανένας στην εκκλησία. Τι να κάνουμε. Βέβαια ήταν, και την προσέφερε υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Νομίζω έτσι είναι, πατέρα μου. Αλλά εδώ ρωτάμε, εμείς είμαστε αναγκασμένοι, όχι. Εμείς θα το κάνουμε ό,τι μπορούμε και μιλούμε για μας. Κι εγώ αν ήμουν κάπου μόνος μου και δεν ερχόταν, και εμείς είχαμε έναν ιερέα, γεγονός, στη δική μας τη Μητρόπολη, καινούριος, νέος ιερέας, σε έναν τόπο στον οποίο δεν εκκλησιάζονται οι άνθρωποι. Είχαν άσχημο παράδειγμα και παραδόσεως. Πήγαινε λοιπόν και έκανε τον εσπερινό. Χτυπούσε την καμπάνα και καθόταν ο άνθρωπος. Σήμερα η εκκλησία είναι γεμάτη. Και τότε έκανε λατρεία και τώρα κάνει λατρεία. Απάντηση στο ερώτημα δίνει ο ίδιος ο Θεός. Και ξέρω κι άλλον έναν διάκονο, Σύρο την καταγωγή, ο οποίος ήθελε κάπου να πάει και ο δεσπότης του είπε όχι, θα πας σε αυτή την ενορία η οποία είναι κακόφημη. Πήγαινε λοιπόν μόνος του. Αυτός έκανε και κάτι άλλο. Έκανε τις ακολουθίες στην αρχή μόνος του, αλλά περιήλθε όλα τα σπίτια και τους είπε ότι εγώ είμαι ο νέος παπάς. Πήγε μας με την διάθεση την εξής. Ότι αν με διώξουν, αν με δεχθούν, καλό είναι. Αν με διώξουν, ακόμα καλύτερο για μένα. Δεν πειράζει. Θα πάω. Μερικοί του είπανε φύγε. Μερικοί του λένε, καλά, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω εγώ, θα σας ειδοποιήσω. Αλλά σε παρακαλώ, φύγε από εδώ. Άλλοι, αχ, πάτερ μου, ευχαρίστως. Πάλι απαντήθηκε αυτό. Νομίζω ότι τις απαντήσεις τις δίνει ο Θεός με την τακτοποίηση των θεμάτων.